πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο που δεν θα τα καταλάβουμε ποτέ. Σε όποια πόλη ή χωριό της Ελλάδος και αν μένετε, σίγουρα έχετε ακούσει για εμπειρίες από φίλους, από γνωστούς που τους στιγμάτισαν για μια ζωή. Μιλάμε βέβαια για εμπειρίες παραφυσικού. Στο σημερινό επεισόδιο αυτό που θα δούμε είναι μαρτυρίες διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, μένουν στην ίδια πόλη και δεύτερον, ότι ζήσανε ακριβώς την ίδια εμπειρία στο ίδιο σημείο, απλά με μία διαφορά. Διαφορά χρόνου. Κάποιος το έζησε χθες, παραδείγματος χάρη, και κάποιος άλλος πριν 2-3 χρόνια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων χρόνων ψάχνει αλλά και φοβάται το παραφυσικό. Είναι ότι οι μάρτυρες δεν θέλανε να βγουν στην κάμερα. Πήραμε την άδειά τους έτσι να φτιάξουμε το επεισόδιο πάνω στις μαρτυρίες τους, αλλά με αναπαράσταση. Δηλαδή, αυτό που θα δείτε στο επεισόδιο είναι οι πραγματικές συνεντεύξεις που πήραμε από τους μάρτυρες και επειδή δεν θέλανε να βγουν, καθίσαμε μαζί με τον σκηνοθέτη, τον Φώτη τον Πάσο, είδαμε τι τραβήξαμε και είπαμε ότι πρέπει να το κάνουμε αναπαράσταση από τη στιγμή που δεν δέχονται να βγουν έτσι στο επεισόδιο. Μιλάμε για Ελλάδα, τα ξέρετε, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πριν ξεκινήσουμε όμως το επεισόδιο, θα πρέπει να σας πω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι μια συμπαραγωγή της Greek Paranormal Society μαζί με το στούντιο Moonlight Comics. Από την ομάδα θα λείπει ο Διονύσης Μωραΐτης για λόγους επαγγελματικούς. Θα είμαι εγώ και ο Αντώνης Σκαραμαγκάς. Ό,τι δείτε σε αυτό το επεισόδιο είναι ακριβώς όπως έγινε με τους πραγματικούς μας μάρτυρες. Απλά, όπως σας είπαμε, λόγω ότι δεν θέλανε να βγούνε on camera, αναγκαστήκαμε να κάνουμε αναπαράσταση τα όσα ακριβώς ρωτήσαμε και τις απαντήσεις τις οποίες μας δώσανε. Αποφασίσαμε να φέρουμε το μάρτυρά μας σε αυτό εδώ το μέρος, διότι και εμείς σαν ομάδα είμαστε καχύποπτοι με κάθε μαρτυρία που μας έρχεται στα αυτιά μας. Έτσι, ρίχνουμε ένα ψυχολογικό βάρος στο μάρτυρα, δίνοντάς του να καταλάβει ότι τα ψέματα, οι υπερβολές, εδώ δεν χωράνε. Από το μικρό διάλογο που κάναμε, κατάλαβα ότι αν είναι να μιλήσουμε για οντότητες, τότε η Στεφανία μας έδωσε αρκετά στοιχεία για να καταλάβουμε βάσει των θεωριών τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αντώνη, τι λες, τι έχουμε εδώ? Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη ιστορία ακούγεται σε μέρη σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ρε φίλε, η συγκεκριμένη ιστορία την βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα. Όπου και αν πας, σε όποια πόλη και σε όποιο χωριό, σίγουρα θα σου πούνε το ίδιο, άντε με μικρές παραλλαγές. Το ζήτημα ποιο είναι? Βάση θεωριών, αν μιλάμε για οντότητα, πού την κατατάσσουμε? Μου κάνει για ανήσυχο πνεύμα, σαν κάτι να ζητά. Πάντα με τις ορίες του Γκοσχάνικα. Εμένα προσωπικά δεν μου κάνει για επιθετική οντότητα. Πάντα βάση θεωριών που υπάρχουν στη φαντασμοθυρία. Σαν κάτι να ψάχνει, σαν να έχασε άδικα τη ζωή του. Αλλά μην ξέρεις, 99% ευθύνεται είτε το μυαλό είτε υπάρχει μια λογική εξήγηση όλα αυτά που ακούμε. Μακάρι σήμερα το βράδυ να πέσουμε στο 1%. Στεφανία μας εξήγησε τους λόγους ότι δεν θέλει. Μας εξήγησε τους λόγους που δεν θέλει να κάνει τη συνέντευξη στο συγκεκριμένο μέρος, διότι αισθάνεται σαν να εξομολογείται κάτι το οποίο για αυτήν είναι ιερό μυστήριο. Επομένως, θα σεβαστούμε την απόφασή της να πάμε να πάρουμε τη μαρτυρία της σε κάποιο άλλο μέρος. Πάμε.
σκεπαστήκαμε την επιθυμία της Στεφανίας και βρισκόμαστε στα γραφεία της Moonlight Comics, όπου εδώ θα γίνει και η συνέντευξη. Στεφανία, τελικά, μετά από αρκετές δυσκολίες, βρισκόμαστε εδώ. Ελπίζω τώρα πλέον να είσαι καλύτερα και να μπορέσουμε να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε να φύγουμε από την εκκλησία. Ήταν περίεργα τα πράγματα. Ήταν κάπως, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, Παύλο, ήθελα να σου μιλήσω. Ξέρω ότι είσαι από τα Τρίκαλα, έχω δει και τις δουλειές σου και είμαι απόλυτα σίγουρη ότι έχεις ακούσει την ιστορία μου. Η αλήθεια είναι ότι με το που με εντόπισες και μου είπες την ιστορία, είναι κάτι το οποίο έχω και εγώ μεγαλώσει με αυτή την ιστορία. Επομένως, δεν είναι κάτι που το ακούσω πρώτη φορά και θέλω να μου το πεις με τον δικό σου τρόπο. Mm-hmm. Πώς το έζησες εσύ? Λοιπόν, πριν 4 χρόνια περίπου, είχα μία σχέση. Ήμουνα πιο μικρή βέβαια. Ήμασταν πολύ καλά στη σχέση μας. Κάποια στιγμή, αφού πέρασε ο καιρός, ήμασταν και μαζί 2,5 χρόνια, έγινε κουραστική. Δεν βρισκόμασταν πολύ, άρχισαν και λίγο τα... η τσακωμή. Άρχισε να φθείρεται μια σχέση, mm-hmm. έτσι, και μιλάμε για μικρή ηλικία. Ναι. Και πρέπει να τελειώσει. Και τηλεφωνηθήκαμε και αποφασίσαμε να βρεθούμε στο πίσω από το φρούριο, στα σκαλιά. Καθίσαμε. Συζητούσαμε πολλές ώρες το πώς περάσαμε, το τι ζήσαμε, τα όμορφα που περάσαμε μαζί, μέχρι που κάποια στιγμή αρχίσαμε να τσακωνόμαστε για κάποιο λόγο. Δεν το κάναμε σαν σχέση, δηλαδή 2,5 χρόνια που ήμασταν μαζί ήταν πολύ καλά, πολύ όμορφα. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε όλη η ιστορία γνωρίζοντας και ότι θα πάτε σε αυτό το μέρος για να λύξετε αυτή τη σχέση. Και ενώ το έχετε αποδειχθεί και οι δύο, ξαφνικά αρχίζουν τα νεύρα. Ναι, γιατί πήγαμε εκεί να χωρίσουμε ήρεμα. Ναι, φιλικά. Έτσι. Και πηγαίνουν νεύρα από το πουθενά. Από το πουθενά. Χωρίς να χρειαστεί κάποιος να αρπαχτεί, mm-hmm. να πει κάποιος κάτι να αρπαχτεί. Απλά κάποια στιγμή άρχισε ο ένας κατηγορεί τον άλλον για ασήμαντους λόγους. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί που καθόμασταν κάποια στιγμή σηκώνομαι από την ένταση, πολλά νεύρα, δεν ξέρω πώς τι, πολλά νεύρα όμως. Και νιώθω στον ώμο μου ένα χέρι να με τραβάει προς τα κάτω για να με καθίσει πάλι στα σκαλιά. Τότε γυρνάω στο αγόρι μου, μάλιστα για να τον βρίσω κιόλας. Αυτός με τράβηξε. Αλλά διαπίστωσα ότι καθόταν αρκετά μακριά μου. Τουλάχιστον 2-3 μέτρα μακριά. Τρόμαξα. Δεν είδα κάτι περίεργο ή κάτι, αλλά τρόμαξα. Και κάπου εκεί άρχισε και το κλίμα να γίνεται πολύ έντονο, πολύ βαρύ. Αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία να σκέφτεσαι τι. Ναι, τι ήταν αυτό. Πώς. Βέβαια μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Πολλά νεύρα, η ένταση. Μπορεί να μου τραβηχτεί κάποιο μυς. Ναι. Κάτι, να έκανα κάποια κίνηση. Αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει στο κεφάλι σου με τίποτα. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Και πήγαμε μια βόλτα. Mm-hmm. Περπατήσαμε, ένιωσα πάρα πολύ αγχωμένη για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα. Όταν επικοινώνησες μαζί μας, μου είχες πει ότι μόλις έφυγες από εκεί, αισθανόσουν συνέχεια δύο μάτια καρφωμένα πάνω. Πάνω μου, πάνω μου, ναι. Ναι. Σαν κάποιος να με παρακολουθεί, κάποιος με κοιτούσε μονίμως. Μάλιστα. Φτάσαμε στην εκκλησία. Όπου αγκαλιαστήκαμε κιόλας για να χωρίσουμε, να πούμε το αντίο, όμορφα, ήρεμα. Τον παίρνω αγκαλιά, έχω κλείσει τα μάτια. Είσαι συναισθηματικά φορτισμένη. Ναι, ήταν και το κλίμα βαρύ όπως σου είπα. Ανοίγω τα μάτια και διακρίνω μία σκιά στην άκρη του δρόμου. Εντάξει, είναι κατοικία.
επίσημη περιοχή μέσα στο κέντρο της πόλης, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να περάσει και να περπατήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, ένιωσα πάρα πολύ περίεργα. Ανατρίχιασα. Μου σηκώθηκε τρίχα, συγγνώμη κιόλας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήμουν και στην εκκλησία, δηλαδή, εντάξει, κάτι παραφυσικό στην εκκλησία μπροστά. Αρχίζει τώρα το μυαλό σου όμως και λέει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Αρχίζουν και συνδέονται όλα τα κομμάτια του. Σου ξαναλέω ότι η σκιά θα μπορούσε να ήταν από οποιοδήποτε άνθρωπο. Απλά εσύ δεν αισθάνεσαι πλέον ότι κάτι πάει καλά. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για το συνέστημα του χωρισμού. Όχι, όχι. Έτσι είναι. Όχι. Ωραία. Όταν ξανακοίταξα, ναι, η σκιά ερχόταν προς τα πάνω μας πολύ γρήγορα. Τότε διέκρινα ότι ήταν γυναίκα, ναι, και γιά, ναι, μεγάλη ηλικία. Και έσπρωξα το τότε αγόρι μου και το έδειξα. Κοίτα. Κοίτα. Ναι, τι είναι αυτό. Κοκάλωσε. Όπως και αυτός και εγώ το ίδιο. Όταν κοιτούσαμε, διακρίναμε ότι ήταν μια γυναίκα. Αλλά διακρίναμε επίσης ότι ήταν και γιαγιά. Τώρα, γιαγιά. Να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και ζιγ-ζακ, είναι πάρα πολύ περίεργο. Άρα, θα το αφήσω. Ναι, αλλά το περίεργο είναι ότι εκείνη τη στιγμή που η γιαγιά έτρεχε προς τα πάνω μας, εμείς ακούσαμε μια κραυγή. Κραυγή? Τι είδος, τι κραυγή? Πραγματικά, Παύλο, δεν ξέρω αν θα με πιστέψεις. Γυναικεία, ήτανε... Πάντως όχι σίγουρα... Κραυγιάμα! Ναι, ήτανε... Μπροστά σας. Σίγουρα δεν ήταν όμως από ένα φυσιολογικό άνθρωπο, από μένα, από εσένα, από κάποιον. Ερχόταν από το προάβλιο της εκκλησίας. Και ξεκινήσαμε να τρέχουμε... Τι να σου πω, δεν έχω ξανατρέξει ποτέ στη ζωή μου τόσο γρήγορα. Έτρεχα, ήθελα να κοιτάξω πίσω, αλλά δεν μπορούσα. Ένιωθα ότι... Έτσι. Ναι, ένιωθα ότι κάτι με ακολουθεί. Κάτι τρέχει πίσω μου να με πιάσει. Δεν ξέρω τι. Έχει επέλθει σε λίγα λόγια πλέον ο πανικός. Ναι. Φτάνουμε στα σκαλιά πάλι όπου... Θα το πω όλα, ξεκινήσαμε από εκεί. Ναι, όπου εκεί είχαμε βρεθεί για να μιλήσουμε, εκεί ένιωσα το ακούμπημα στην πλάτη μου, εκεί όλα. Τι έγινε? Αφού φτάσαμε εκεί, το τότε αγόρι μου πήγε λίγο πιο κάτω για να πάρει τηλέφωνο. Δεν με ένοιαζε με ποιον θα μιλήσει, τι θα του πει. Το συναίσθημά μου εμένα εκείνη την ώρα ήταν άλλο. Ήτανε... Να σου πω... Ξέρεις πώς είναι όταν νιώθεις... Σαν κάποιος σε κοιτάει. Ναι, όταν κάποιος σε κοιτάει πολύ έντονα. Ένιωθα αυτό το πράγμα, αλλά το ένιωθα πίσω μου. Ήτανε... Γύρισα... Κοίταξα και είδα... την ανθρώπινη μορφή. Διαπίστωσα ότι ήταν μια γιαγιά, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τώρα, τι να σου πω, τι να κάνει μια γριά γυναίκα πίσω μου αργά το βράδυ. Την κοιτάω, γιατί ήμασταν πολύ κοντά, είχε έρθει πάρα πολύ κοντά μου. Άρα, έχεις επαφή, βλέπω. Τη βλέπω. Τη βλέπω. Όμως, δεν βλέπω πρόσωπο. Έβλεπα τα ρούχα της, το τι φορούσε, αλλά δεν έβλεπα, δεν μπορούσα να διακρίνω τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Και μου μίλησε, μου είπε, μην τσακώνεστε, όλα καλά θα πάνε. Γύρισα να δω το αγόρι μου και με το που ξαναγυρνάω για να τη δω, είχε εξαφανιστεί. Πώς? Πώς εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα? Μα δεν είναι δυνατόν. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά είμαι αναγκασμένος να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Και ελπίζω να μην γίνουν ενοχλητικές. Ναι, βεβαίως. Αυτά τα πράγματα δεν τα ακούς και κάθε μέρα. Πίστεψέ με, αυτό που κάνουμε τα ακούω συχνά. Απλά το θέμα είναι ότι το σκεπτικό μου είναι ότι 9 στα 10 πράγματα από μαρτυρίες, από τα πάντα, θεωρώ ότι έχουν εξήγηση. Και η δικιά σου εμπειρία είναι κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβω κι εγώ κάποια πράγματα να μας βοηθήσεις. Τι ώρα ήταν περίπου? Ήταν περίπου 12. Και τώρα που το σκέφτομαι, όταν ένιωσα το άγγιγμα στην πλάτη μου, το τράβημα, ναι. Άρχισε να χτυπάει καμπάνα και δεν σταμάτησα να το νιώθω. Μόλις ξεκίνησε η καμπάνα. Μάλιστα. Στεφανία, μήπως πριν από αυτό το γεγονός είχες κάποια άλλη εμπειρία, έτσι περίεργη, παράξενη, πριν από αυτό το γεγονός, ξέρω εγώ, πριν από λίγο καιρό, πριν ακόμα περισσότερο καιρό? Κοίτα, Παύλο, το μόνο που έχω νιώσει, που πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε νιώσει, ήταν ότι όταν γυρνούσα από το φροντιστήριο ή από κάποια έξοδο. Α, μιλάμε σαν έφηβη πλέον, έτσι. Ναι, ένιωθα ότι κάποιος... Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορώ να τα κολλήσω με το συγκεκριμένο πράγμα που έρευνουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, είχες πιει καθόλου? Όχι καθόλου. Τίποτα απολύτως. Στεφανία, σου υπόσχομαι ότι θα περάσουμε τουλάχιστον με 2-3 νύχτες ερευνώντας όλο το σημείο, διότι έχουμε και άλλες μαρτυρίες, για να μπορέσουμε να σου δώσουμε και εσένα μια απάντηση, αν υπάρχει απάντηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να έρθω μαζί σας, Παύλο? Κοίτα, Στεφανία, θα ήθελα να έρθεις μαζί μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ξαναβρεθείς σε αυτό το σημείο. Μπορεί να είσαι συναισθηματικά φορτισμένη, μπορεί να είσαι... να έχεις στο μυαλό σου ότι όντως κάτι θα δεις λόγω της εμπειρίας που έζησες, και έτσι μπορεί και εμείς να επηρεαστούμε από, τη δική σου αντίδραση. Καλύτερα θα ήταν όχι. Ναι, βασικά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα που το σκέφτομαι, το βράδυ, όπως είπα, δεν γίνεται να έρθεις. Θέλεις να έρθεις την ημέρα να μας δείξεις τα σημεία που γίνανε, όλα τα πράγματα τα οποία βίωσες εσύ, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να επικεντρωθούμε περισσότερο στην έρευνά μας. Εννοείται. Τέλεια. Πάμε να βρούμε τους Καραμαγκά. Τόση ώρα έχει γυρίσει, ότι κάνουμε τα γυρίσματα και έχουν κάποιους απέναντι. Πάμε να τους μιλήσουμε, μήπως έχει κάποιος κορδούμε, ξέρω εγώ, μήπως έχει κάποιο σχετικό. Στεφανία, ένα λεπτάκι, έτσι. Πάμε απλά, γράφτε τις κάμερες, μη φαίνεται, ρε παιδί μου, έχω το μικρόφωνο εγώ. Να δούμε, μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάνουμε τα γυρίσματα πάνω και σας είδα ότι κάθεστε, δείχνετε, μιλάτε, θέλετε να μας πείτε κάτι?
Βασικά εσύ δεν είσαι ο Παύλος. Ναι, ναι. Έχουμε μάθει για τις έρευνες που κάνεις και θέλαμε κι εμείς να σου πούμε τη δική μας ιστορία. Για το συγκεκριμένο μέρος εδώ. Για ένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη εδώ πέρα. Εδώ πάντα, έτσι. Ναι, ναι, σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, παιδιά, όχι εδώ ακριβώς που κάθομαι. Κάπου εδώ. Ναι. Πάντως, σε αυτή την περιοχή. Σε αυτή την περιοχή, ναι. Σας ενοχλεί να φέρω λίγο το συνεργάτη εδώ, τον Αντώνη Σκαραμαγκά, με την κάμερα, γιατί θα τον πούνε στο επεισόδιο έτσι σαν μαρτυρίες, ώστε να ακουστούν κιόλας. Κανένα πρόβλημα. Όχι, εγώ συγγνώμη, παιδιά, δεν θα το ήθελα. Γιατί μικρή πόλη, έχω τη δουλειά μου εδώ. Δεν θέλω να ακουστεί κάτι που σας Καταλαβαίνω. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη, άμα είναι γράψε εμένα και την κοπέλα και μη δείχνεις το παλικάρι, έτσι. Λοιπόν. Ή μάλλον, Παύλο, δεν πειράζει. Εγώ ξέρω τι είδα. Σίγουρα, έτσι. Όχι, εντάξει. Κανονικά. Okay. Θα μου γράφει. Τι έγινε, λοιπόν. Ήταν περίπου πριν 2 μήνες. Ήμασταν έξω. Γυρνούσαμε στο σπίτι μετά από τη βραδινή μας έξοδο και είχαμε μια έντονη συζήτηση μεταξύ μας για σημαντικό. Και έτσι μας περνούσαμε από εδώ, στο φρούρι από κάτω, λέμε πήγαινε πολύ ήσυχα, να κάτσουμε εδώ, να το λύσουμε όλα αυτά. Να το συζητήσετε καλύτερα πριν πάτε στο σπίτι, ναι. Για να βρούμε μια διόδο να μην φύγουμε τσακωμένοι. Okay, ναι. Δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί γενικά δεν είμαστε τον πολύ έντονο. Α, δεν έχουμε κάπου κάποια ζευγάρια, κατάλαβες, είμαστε γενικά για πολύ ασήμαντο λόγο. Και έτσι όπως καθόμαστε, έχουμε σβήσει το αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και εκεί που αναλύουμε την κουβέντα, ξαφνικά, ενώ είναι να τα βρούμε, αρχίζουμε να τσακωνόμαστε πολύ έντονα. Αυτό σαν ζευγάρι, ας πούμε, το να... Τόσο έντονα όχι, δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ. Και να αρχίσει πρόσεξε από το τίποτα έτσι. Από αυτό που λέμε που είναι τα τσιγάρα μου που είναι αναπτήρα. Ναι, ένα παρεμφερή, γιατί αυτό δεν είναι εκεί και είναι δίπλα. Και έτσι πως είμαστε τώρα και συζητάμε, το κοιτάω και έχουμε πολύ έντονη όμως κουβέντα. Γυρίζω κάποιο κάτω κεφάλι μου και βλέπω μπροστά μου 50 μέτρα απόσταση από το αυτοκίνητο από εμάς. Ήταν μια ανθρώπινη φιγούρα. Okay, εστιάζω καλύτερα, λέω και λέω, κοίτα λίγο. Βλέπει και εκείνος ότι όντως υπάρχει κάτι εκεί και έτσι όπως καταλαβαίνω, επειδή δεν είχαμε και πολύ καλό φωτισμό για να πεις να φωτιστεί, καταλαβαίνεις όμως ότι ήταν μια γυναικεία φιγούρα, μεγάλης ηλικίας, γιαγιά. Ναι. Αλλά επειδή ήταν με την πλάτη προς εμάς και είχε την πλάτη στο σπίτι, δεν μπορούσαμε να δούμε κάποιο πρόσωπο και όλα αυτά και ήταν στη μέση του δρόμου, και χαμένη, τελείωσε, στο δικό της κόσμο. Τι έκανες, πώς θα τα φώτα. Λυκνά πάνω. Μπορεί να σου ακούγεται περίεργο. Πίστεψε μου, δεν ακούγεται περίεργο, αλλά ο κόσμος να περίεργο. Αλλά εκείνη τη στιγμή, πρόσεξε, βλέπουμε είναι στα 50 μέτρα από το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν έχουμε μουσική στο αυτοκίνητο, okay, γιατί μιλούσαμε, καταλαβαίνεις. Έχουμε σταματήσει να μιλάμε, δεν είναι κανένα στο αυτοκίνητο, εγώ και η φωνή. Ναι. Ρε. Τη βλέπουμε μπροστά και ακούμε, λες και να μουρμουράει, έχουμε πάλι μια γυναικεία φωνή μεγάλη γυναίκα. Στον ήχο απ' έξω, σαν... Όχι, τον άκουγα, λες και ήταν πίσω στο κάθισμα, έτσι. Λες και την είχαμε μαζί μας λες στο αυτοκίνητο. Λες και ήταν πίσω, ακριβώς σου λέω, δεν σου κάνω πλάτη. Δηλαδή, τη βλέπεις μπροστά στο αυτοκίνητο και αρχίζεται και ακούτε εκείνη τη στιγμή, δηλαδή που ναι, την αντιλαμβάνεις το γυναικείο, μουρμουρωτό, πίσω από το αυτοκίνητο, πίσω στις θέσεις από το αυτοκίνητο. Σου λέω, το σκέφτομαι και... Εδώ το ζευγό μου το λες και να το βγάζω εγώ. Τι να κάνω. Εντάξει, στην αρχή ρε παιδί μου κάπως μου φάνηκε, έτσι φοβήθηκα. Δηλαδή λέω, τι παίζει. Βράδυ, ξέρω εγώ, έρημα εκείνη την ώρα. Γιατί ώρα, ξέρεις, ήταν 10, 11, 1. Ήταν 11, 11.30. Ωραία. Κάπου εκεί. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο γιατί όσο και να μου ήρθε κάπως, λέω, okay. Γιαγιά είναι τόσο εκείνο που μπορεί να χάθει και να χρειάζεται μια βοήθεια. Ναι, και την ήταν και εμείς που ήταν έτσι κάπως σαν χαμένη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σκέφτηκε απευθείας να πάει να τη βοηθήσει. Μήπως έχει χαθεί, να βρει τον δρόμο, κάτι. Τι κατεβαίνω που λες ρε παιδί μου από το αυτοκίνητο, κάνω 5-6 βήματα στην κατεύθυνσή τη. Και όπως είπα, δεν φαινόταν. Δεν έβλεπε πρόσωπο. Της, okay, ναι. Αλλά είδε, άμα γυρίσει όλο και σε κοιτάξει, θα καταλάβει. Ναι, ναι, εντάξει. Και εκείνη την ώρα γύρισε και κοίταξε προς το μέρος μας. Την είδε, άρα. Δεν είδε, όχι, δεν είδε φάτσα. Oh. Δεν μπόρεσε να τη δω, ήταν σου λέω μια φιγούρα, αλλά κατάλαβα ότι γύρισε. Κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και έχω παγώσει, οκ, σταματάω. Εκείνη τη στιγμή, πριν καν προλάβω να σκεφτώ εγώ το οτιδήποτε, αρχίζει και τρέχει στην κατεύθυνσή μου, οκ, αρχίζει προς τα μάτια. Έρχεσαι κατά πάνω σου. Ναι, πρόσεξε, τρέχει.
υπερβολικά τρέχει... γρήγορα. Πρόσεξε, όχι, δεν τρέχει ούτε καν όπως τρέχει ένας δρομέας. Τρέχει κάπως, πώς θα σου το πω, υπερφυσικά. Ναι, δηλαδή τη βλέπεις μπροστά σου, βλέπεις αυτή τη σκιά, αυτή τη σιλουέτα ανθρώπου και ξαφνικά ενώ πλησιάζεις, βλέπεις ότι γυρνάει και αρχίζει και αποκτά μια ταχύτητα κατά πάνω σου, μη φυσική. Και δεν διακρίνεις ούτε ναι. πρόσωπο, ούτε τίποτα άλλο. Τι έγινε, με τη μία, okay. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να γυρίσω, να μπω μέσα στο αυτοκίνητο. Κοπέλα σου, ναι, έτσι, να την πάρω να σκεφτούμε να φύγουμε. Γιατί σου λέω ότι άλλο ήταν κάτι που δεν ξεκλείδωσε κατευθείαν το μυαλό σου. Τελείως, ότι λέω, δεν υπάρχει λογική. Δεν είναι αυτό, ναι. Δεν είναι κάτι που μπορώ να κάτσω, ας πούμε, να αντιμετωπίσω. Γιατί σου λέω, έτριχε. Σκέψου το. Φαντάσου, έτσι. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Μπαίνω στο αυτοκίνητο που λες. Βάζω, το είχαμε μπροστά ήδη, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε για το καλοριφέρ, ωραία. Ναι, βάζω όπιστη με τη μία και εκεί που είμαστε. Άρα εσύ οδηγάς με όπιστη. Με όπιστη γιατί. Εκείνη τη στιγμή εσύ βλέπεις. Εγώ μπροστά. Βλέπω. Έχω καταλάβει ότι έχει βγει μέσα και τον έχω δει τρομοκρατημένο. Είμαι κι εγώ υπερβολικά τρομοκρατημένη. Και το μόνο που κάνω ασυναίσθητα εκεί την ώρα αρχίζω και φωνάζω πάρα ναι. πολύ έντονα. Έχω κλείσει τα μάτια μου και έχω. Ακινητοποιήσω ουσιαστικά, έχω κινητοποιηθεί πάνω στο κάτισμα. Είμαι εργαζομένη πάνω στο κάτισμα. Κοιτάς κάτω και με κλειφτές ματιές ναι, τι γίνεται. Είμαι εκεί, είμαι σε αυτό το πράγμα και αρχίζω και φωνάζω πολύ έντονα. Έχω πανικοβληθεί, είμαι έντρομη, πανικοβλημένη, δεν ξέρω τι να κάνω εκεί την ώρα. Και εκείνος κοιτάει πίσω. Τα πάντα και εσύ οδηγάς. Ναι, κοιτάει πίσω για να μην τραγκάρουμε. Στο σημείο που είμαστε, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να πας και με ταχύτητα. Πόσο μάλλον να πας όπιστη. Δεν μπορούσαμε να τρέξουμε, αλλά και πάλι σου λέω ερχότανε. Πολύ εσύ έκανες όπιστε. Έκανε όπιστε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Και αυτό έχει πόσο πάει ένα αυτοκίνητο όπιστε. Ναι, και αυτό να μας πλησιάζει. Να σε φτάνει, οκ. Να σε φτάνει. Και πώς σταμάτησε όλο αυτό, τι έγινε, πώς, τράκαρες, χτυπήσατε τι κάνω. Όχι, εκείνη την ώρα που ο αρχηγός κάνει πίσω και έχει το μυαλό του στο να μην τρακάρει, αλλά εμέσως να προστατεύσει και εμένα, γιατί εγώ αρχίζω και φωνάζω και είναι λογικό να μην μπορεί να καταλάβει. Ακούς μια καμπάνα να χτυπάει. Ακούς τον ήχο της καμπάνας. Ναι. Και αυθόρμητα ανοίγω τα μάτια μου και αυτό ήταν. Εξαφανίστηκε. Τίποτα άλλο. Άρα η ώρα που μου έλεγες πριν 11-11.30 χτυπάει ναι, ή της μισής ώρας η καμπάνα που χτυπάει μία φορά ή ξεκίνησε να χτυπάει ή να χτυπάει. Wow. Okay. Τι μπορείς να πεις έτσι. Πες μου εσύ. Μπορείς να πεις ότι όλα είναι έτσι. Και απλά εξαφανίζεται. Είναι στο δευτερόλεπτο, δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις τα μάτια, έχεις ξεκινήσει αυτό. Σου λέω μέχρι να σκεφτούμε δηλαδή τι γίνεται, τέλος. Παιδιά, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν θεωρείτε, γιατί στην αρχή της κουβέντας μας είπατε ότι να μου ακουστεί τρελό κάτι, να είστε σίγουροι ότι δεν είστε μοναδικοί. Ξέρεις κάτι, ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι θα βλέπει αυτά που λέει ότι είναι... στην Ελλάδα. Ούτε εγώ μπορώ να πω ότι πιστεύω αυτά. Ακριβώς, αλλά είναι κάτι το περίεργο. Είναι κάτι που το έζησα και με παρακίνησε να πιστέψω. Ναι, όταν ζεις κάτι, ίσως σίγουρα κάτι. Σε πάει κάπου αλλού. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Παύλο, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, μην πέντες και μας άκουσες. Ακούσαμε όλες τις μαρτυρίες με προσοχή. Έχει βραδιάσει, είμαστε εδώ με τον Αντώνη, είμαστε με τους ανθρώπους της Moonlight και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι μία έρευνα, ίσως να καταφέρουμε να καταγράψουμε κάποια πράγματα από αυτά που μας είπανε. Τι θα χρησιμοποιήσουμε να πούμε και στον κόσμο να λοιπόν, ξέρει. Ωραία. Λοιπόν, ήδη κρατάω τη Night Vision. Άλλη και... μία έχω εγώ στο χέρι μου. Τέλεια. Λοιπόν. Και μέσα στη τσάντα έχουμε το αναλογικό EVP και το ψηφιακό. Θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε, μάλλον και τα δύο θα δούμε ανάλογα και πώς θα πάει η έρευνα. Και ίσως θα δούμε και για το θερμόμετρο laser. Θα το δούμε. Ναι, γιατί laser grid σίγουρα. Laser grid για τις σκιές. Αυτό ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλος ο χώρος για να το διασπάμε, ας πούμε, να πιάνουμε wide. Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά αγχωμένος. Βρίσκομαι στην πόλη μου εξάλλου.
Και ίσως είναι από τις λίγες φορές, μου το είπες και λίγο πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, ότι με έχεις δει κάπως αγχωμένο. Κάποια πράγματα θέλουν λεπτό χειρισμό. Σε εμπιστεύεται κάποιος με την μαρτυρία του, ξέρει ότι θα βγει δημόσια αυτό το πράγμα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά που θα πούμε, αλλά και πώς θα κάνουμε την έρευνά μας. Εντάξει, θα πούμε. Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Έχουμε εξοπλισμό. Εν τω μεταξύ βρισκόμαστε σε ένα μέρος, δεν σας το δείξαμε αυτό μέσα από τις μαρτυρίες. Είναι μια μαρτυρία που μας ήρθε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη βραδινή μας έρευνα για το συγκεκριμένη εδώ εκκλησία, όπου δύο παιδιά καθόντουσαν και ξαφνικά εμφανίστηκε πάλι μια γριά γυναίκα, έτσι πως το παρουσιάσανε, αλλά σε τέτοιο σημείο ώστε να μην δουν τα παιδιά από πού ήρθε και από πού έφυγε. Πάμε να το ελέγξουμε. Είναι το μηχανάκι, αλλά μπροστά μου αυτή τη στιγμή άκουσα φωνή. Άνθρωπος, πάμε να δούμε. Εδώ είναι το μέρος. Ναι. Εδώ καθόντουσαν τα παιδιά και λένε ότι έτσι πως μιλούσαν. Ξαφνικά η σκιά ανεβαίνει. Εδώ, ναι, αλλά βλέπεις. Να δει και ο κόσμος, δηλαδή δεν έχει να φύγει. Δεν γίνεται να κάθονται ναι, εδώ δεν, κάποιοι. Δεν μπορούσαν να το δουν ξαφνικά. Και να εμφανιστεί μπροστά τους και μετά ψάχνουν να βρούνε. Εγώ λέω να προσπαθήσουμε να πιάσουμε κάποια σκιά, εάν γίνεται αυτό τώρα. Λοιπόν, άνοιξα και περίστρεψα εγώ τέρμα. Ακούγεται. Ακούγεται από πάνω, σωρεύω. Ακούγεται. Το air condition. Ήταν ήχο στο air condition. Α. Αυτό είναι. Να το. Ας καθίσουμε εδώ κάνα... Λοιπόν, να καθίσουμε λίγο να... 10 λεπτό για να μπορέσουμε να πιάσουμε... να στήσουμε... τα laser grid, τα οποία μας βοηθάνε στο να ανιχνεύσουμε κάποια κίνηση τις οποίες και εμείς δεν τις βλέπουμε τώρα, αλλά τις καταγράφουν οι night vision. Ωραία, λοιπόν. Αφήσουμε και τα πράγματα. Και αρχόταν να κάνουμε και ένα EVP session, ε. Να κάνουμε ένα EVP session, να βγάλουμε τα πράγματα. Ναι. Πάμε, σιγά σιγά να αρχίσουμε να βγάλουμε τα πράγματα. Να το πάλι. Εκεί. Και ακριβώς δίπλα είναι σπίτι. Το βλέπω, ναι. Συνεχόμενη φωνή, από τότε που ξεκινήσαμε τα γυρίσματα. Γιατί όμως έτσι, από πρώτη φορά, επειδή είμαστε ανοιχτά. Κοίτα, σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο. Οπότε πάμε να στήσουμε τα μηχανήματα, μπας και καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει και βλέπουμε. Λοιπόν. Ψιλοφυσάει, πρέπει να το πούμε αυτό, ε. Ναι, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή τα μηχανήματα που έχουμε, θα δείτε τώρα, είναι και ευαίσθητες αυτά, επομένως θέλει πολλή ανάλυση στο PC και καλά προγράμματα. Και να βγάλουμε, τον ήχο του αέρα. Για να φύγει από πίσω, να απομονώσεις τον ήχο του αέρα και να μπορέσεις να πιάσεις κάτι το οποίο μπορεί να είναι παραφυσικό ή όχι, ή κάτι εξηγήσιμο. Δουλεύει.
δοκίμασες? Φυσικά δουλεύει. Εντάξει, όλοι οι ήχοι, εστίασε το μικρόφωνο που θα δω. Όλοι οι ήχοι βρίσκονται μπροστά μας. Ωραία, λοιπόν, πάμε να κάνουμε με το αναλογικό ένα VP session από εκεί που ακούγονται οι ήχοι. Εξήγησε όμως λίγο πώς δουλεύει αυτό, να καταλάβει πιο πολύ. Ωραία, λοιπόν, αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα αναλογικό κασετόφωνο recording. Το χρησιμοποιούσαν στο Ghost Hunting περασμένων δεκαετιών. Ακόμα και μέχρι σήμερα θεωρείται πολύ καλό για την καταγραφή EVP, διότι σήμερα όλοι χρησιμοποιούν ψηφιακά καταγραφικά. Έναντι λοιπόν των ψηφιακών, θεωρίες πάντα λένε ότι καταγράφει διαφορετικές συχνότητες EVP από τα ψηφιακά, γι' αυτό ακριβώς θεωρείται πολύ καλό. Επίσης, αυτό έχει και external mic-in, το οποίο είναι σε... Αντώνη, έχω διαφορά θερμοκρασία. Πήρε. Έχω απίστευτη διαφορά θερμοκρασία εδώ. Για να δω. Δες εδώ τώρα τη θερμοκρασία. Βάζω ρε. Ναι, ωραία. Δηλαδή βλέπεις τώρα, έτσι, σε χώμα, κανονικά. Το γράφω, το γράφω, 06. Φεύγουμε τώρα. Τι διαφορά, εδώ μπροστά μας. Έχει διαφορά. Οι θεωρίες λένε όταν προσπαθεί να εμφανιστεί μια εντότητα, έτσι, αλλάζει και τη θερμοκρασία. Συνήθως κατεβαίνει, αλλά ανεβαίνει κιόλας. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Απλά βλέπω ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Ναι, μεν. Είναι χόρτο κάτω, χώμα, πιο παγωμένο. 5. Να το πάλι, 5. Δεν βγάζει τη σταθερή θερμοκρασία. Πάνω. Λοιπόν, να κάνουμε κανένα EVP, σαν να είναι κάτι μπροστά. Λοιπόν, βάλε εσύ το ψηφιακό. Θα βάλω ψηφιακό. Εγώ το αναλογικό. Να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε κάνουμε. Τώρα ποιος θα τα άκουσε αυτό, Δεν άκουσε κάτι. Δεν άκουσε δουλειά αυτό εδώ. Όχι, δεν τα άκουσε. Μαλάκα μου σηκώθηκε, τρέχα ανάποδα. Τέλος πάντων, δεν είχα και ανοιχτή την κάμερα. Έχετε ρεκ, ρε. Μαλάκα, εγώ μπορεί να έχω ρεκ. Έχεις ρεκ, εσύ. Ναι, να το. Πρέπει να άκουσε τη φωνή. Παίζει, ναι, παίζει να γράφτηκε. Ωραία, θα το δούμε στο μοντάζ. Ωραία, θα φανεί πρέπει να το έχω πολύ ώρα το ρεκ. Θα πρέπει να βρούμε το σημείο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε για τη συνεδρία EVP. Τι βλέπεις εκεί? Ουρλιαχτό κανονικό. Την ώρα που μιλούσαμε και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε το. Ωραία. Αν ήταν όντως ουρλιαχτό, θα το πιάσουμε με το EVP. Είχαμε και ανοιχτή την κάμερα. Την κάμερα την έχω συνέχεια ρεκ. Δεν βλέπω διαφορά θερμοκρασία, αλλά τόσο δίπλα μου. Ωραία. Έλα να στήσουμε λίγο τα μικρόφωνα. Έλα εδώ. Δεν βλέπω, βλέπεις τίποτα με την Night Vision? Όχι, δεν φαίνεται κάτι. Πάμε να πλησιάσουμε προς τα εκεί. Ξέρω εγώ. Τώρα μην πεις ότι δεν αισθάνεσαι ότι... Εδώ πέρα καταρχήν είναι πιο πολύ κρύο. Τώρα δεν ξέρω και σε τι οφείλεται αυτό, ίσως επειδή προχωράμε μέσα στο δάσος. Καλά, δάσος ας πούμε δεν το λες. Εντάξει, αυτό ό,τι είναι. Λοιπόν... Έχει σπίτι από πάνω. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, αν υπάρχει κάτι, θα το ανακαλύψουμε. Το ακούσουμε μάλλον με το EVP. Λοιπόν, να αφήσω κάπου την κάμερα να γράφει και πάμε να τα ετοιμάσουμε. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, να σκανάρουμε λίγο το σπίτι. Να σου πω, θα μπορέσουμε να πάρεις την τηλεοπτική. Γράφει. Ωραία, μισό. Σε αυτό εδώ το κόκκινο φωτάκι και καλά αν θα μιλήσεις εμείς θα μπορέσουμε να σε ακούσουμε και σε αυτό εδώ το πράγμα που λέει. Πολλές φορές δεν μ' αρέσει αυτό που κάνω, δεν μ' αρέσει η συνειδρία του να μιλάς, αλλά κάπως πρέπει να παρακινήσεις κάποιες οντότητες. Περπατάω. Σταματάμε. Έχουμε καθίσει αρκετή ώρα εδώ πέρα. Φεύγουμε σιγά σιγά να πάμε και στα άλλα μέρη. Έτσι, πάμε να ξεκινάμε.
που έχουμε τις αναφορές. Θα πάμε στο άγαλμα. Θα δείτε σε λίγο γιατί πάμε στο άγαλμα. Πολλοί θεωρούνε ότι αν υπάρχει όντως μια οντότητα στο συγκεκριμένο δρόμο και πάνω που ήμασταν πριν, δεν έχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή είμαστε 10-20 κυριολεκτικά βήματα και είναι και όλη η διαδρομή, θα τη δείτε αργότερα, η οποία είναι από τις μαρτυρίες στοιχειωμένη. Πολλοί είπανε ότι αν στοιχειώνει κάποιος το συγκεκριμένο δρόμο, είναι η κυρία. Κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια, δεν πρόκειται να το μάθουμε ποτέ. Ούτε πότε πέθανε, που πέθανε, τα πάντα. Υπάρχουν αρκετές αναφορές και για εδώ. Εμείς παρατηρήσαμε, θα ανοίξουμε μπροστά σας τώρα, ήδη βλέπετε το σκάρ, δείξω. Βλέπεις? Ναι. Ήδη έχουμε. Έχει ενδείξεις. Μικρό Τέσλα. Και όπου και να κινηθούμε, δείχνει παραπάνω, δείχνει παραπάνω. Έχει πιάσει μια λειτουργία η οποία είναι επικίνδυνη και για τον εγκέφαλό μας. Κάποιοι που είναι ευαίσθητοι σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αυτή εδώ η ενέργεια, αν μείνεις αρκετή ώρα, μπορεί να σου προκαλέσει από το να βλέπεις πράγματα που δεν υπάρχουν μέχρι και σχιζοφρένεια. Και αυτό δεν είναι θεωρία, αυτό είναι απόδειξη. Υπάρχει, το έχει εξηγήσει η επιστήμη. Επομένως, Αντώνη, μπορούμε κάλλιστα να πούμε κάποιοι που είναι εκτεθειμένοι εδώ πέρα, όπως λέω πριν. Σαν κάτι να είχε. Κάτι κατέβηκε τα σκαλιά δίπλα, σαν αυτό τόσο ήταν φορές. Νομίζω το έγραψε και στην Night Vision. Το έγραψε και στην Night Vision. Παιδιά, ο ήχος ήταν κυριολεκτικά δίπλα. Να κάνει αυτό το τάκ τάκ, να περπάτησε κανονικά. Άκου. Το ίδιο πράγμα ήτανε. Σαν να ήταν. Το ίδιο πράγμα ήτανε. Το ίδιο πράγμα ήταν, Παύλο. Εγώ λέω να πάω να κάνουμε την έρευνα πάνω στο δρόμο, εκεί που έχουμε τη μεγάλη τη μαρτυρία. Και γιατί τη λέω μεγάλη μαρτυρία? Λέω γιατί εκεί έγιναν πράγματα και θάματα. Εδώ όλη η περιοχή, θα σας βοηθήσει και ο σκηνοθέτης μας, ο Φώτη του Πάσου, θα δείτε ότι είναι καλυμμένη από κολόνες της ΔΕΗ και άνετα προκαλούνται έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σωστά, γι' αυτό έχει έτσι, το EMF ενδείξεις. Το EMF δεν λέει ψέματα, ούτε η επιστήμη που λέει ότι κάποιοι που είναι ευαίσθητοι, δεν λέει για όλους, κάποιοι που είναι ευαίσθητοι. Τώρα είμαστε δίπλα ακριβώς. Δίπλα. Ανατρίχεσα. Ακριβώς δίπλα. Ναι. Υπάρχει ενδείξη. Μέχρι εδώ πέρα φτάνει. Μέχρι εδώ. Τρομερό. Βλέπεις, όσο πλησιάζεις πιο πολύ στο στέλνουμε τη ΔΕΗ. Ναι. Άνετα, παθαίνεις πονοκέφαλο, τα πάντα, άμα μείνεις εκτεθειμένος εδώ. Να σου πω, ψιλοζαλίζουν. Μπορεί να είναι από το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, Παυλό. Εντάξει, κάτσαμε τόση ώρα εσύ. Δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εγώ αυτό εδώ το πράγμα φοβάμαι. Και κυριολεκτικά το φοβάμαι. Αυτό γιατί? Δεν ξέρω, κάτι μου δημιουργεί. Και με ξέρεις, δεν φοβάμαι τόσο εύκολα. Δεν είναι έτσι περίεργο τώρα το βράδυ και με τις μαρτύρες, ειδικά με το αυτοκίνητο, με το ζευγάρι. Εδώ ακριβώς ήτανε που είδανε τη γιαγιά. Εδώ σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο. Σταματάει το αυτοκίνητο, το είδαμε και πριν. Τι ρε. Δες. Μην τρέχεις. Τι είναι ρε.
Πάρε, πάρε. Πάρε γιατί δεν μπορώ να το ακούω. Κάτι να μπει εκεί, κάτι να το φωτίσουμε για να βλέπεις. Παιδιά, την ώρα που μιλούσα μπροστά στην κάμερα. Τι βλέπεις, Παύλο, δεν μπορώ να το ακούω. Αντώνη, είδα καθαρά την κίνηση. Σαν να κάποιος σκορφάλος πάνω από αυτό το δίχο. Δεν βλέπω όμως τίποτα. Σήκωσε λίγο την κάμερα να βλέπω. Μπορείς. Και... Κάτσε λεπτά. Αν υπάρχει κάτι θα το έχει καταγράψει, Αντώνη. Τι. Είμασταν ακριβώς εδώ. Έρχομαι κατευθείαν και βλέπω ακριβώς τη στιγμή να ανεβαίνει. Άρα το έχουμε καταγράψει. Υποθετικά πρέπει να πάει στην κάμερα. Εκτός αν αρχίσω και βλέπω παπάδες. Ζω, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά σίγουρα το έχει καταγράψει κάμερα. Ωραία, αυτό πολύ καλό. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, βέβαια, δεν σταματάμε. Ήταν μαύρο. Λοιπόν, πάρε την κάμερα. Εν τω μεταξύ, είναι κατοικημένη εδώ η περιοχή. Αυτό πρέπει να το ξέρω. Ναι, αυτό ναι, είναι κατοικημένη. Σε πολλές καταστάσεις, σε πάρα πολλές καταστάσεις, τα μάτια σου βλέπουνε αυτά που θέλω να δει ο εγκέφαλος ή αυτά που γνωρίζει ο εγκέφαλος. Υπάρχουν όμως και άλλες στιγμές, γι' αυτό κάνουμε αυτό που κάνουμε στην Paranormal Society, που κάποια πράγματα δεν εξηγούνται. Τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Ξαναπέστε γιατί σε έγραψα. Είμασταν off κάμερας. Είμασταν off κάμερα, ναι. Μιλάγαμε και είδα κεφάλι να βγαίνει πίσω από το στήλο και να με κοιτάει. Wow. Λοιπόν, πάμε προς τα εκεί. Ή έχω αρχίσει να χάνω την ψυχραιμία μου και να βλέπω διάφορα, ή το μέρος είναι όντως απίστευτο. Δεν γίνεται να τα βλέπω μόνο. Να σου πω, έχασα το focus και δεν επανέρχεται. Αλήθεια λες. Πρέπει να σταματήσω ρεκ και να ξαναβάλω. Το κάνω. Λοιπόν, το βρήκα, Παύλο. Έχω πάρει ρεκ. Περίεργο, έτσι. Ναι, δεν συμβαίνει συχνά. Φωτή, προχθές που κάναμε το vlog, που η κάμερα που κάναμε, που έφυγε το zoom μόνο του και ξέφυγε. Ναι, σαν την τελευταία φορά. Σαν το ίδιο. Σαν να κάτι να πειράζει τον εξοπλισμό. Αλλά είπαμε, αυτά μπορεί να είναι και από το πολύ ρεύμα που υπάρχει γύρω στην περιοχή. Τι ήταν, Παύλο? Είναι και τρολόγιο πάνω. Εσείς μπορείτε να βλέπετε τι βλέπουμε. Αλλά εμείς το μόνο που βλέπουμε μέσα από τη δίδα στις κάμερες, οι οποίες είναι με υπέρυθρες. Εντάξει, τώρα, έτσι πως γράφουν οι κάμερες, είναι αυτό το... Κάτσε. Τι είναι, Παύλο? Τι ήταν αυτό, ρε φίλε? Τι ήταν αυτό? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Τα είδες? Δύο μάτια. Ναι, πώς δεν τα είδα. Ακριβώς. Ελπίζω να τα πιάσει εκεί η κάμερα. Νομίζω ότι τα έχω γράψει κιόλας. Να σου πω. Πρώτη φορά που δείχνει, σου λέει έτσι. Έγινε μπροστά. Ναι. Κοίτα. Αυτό όντως, έτσι, με μια γρήγορη σκέψη δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Κάποιο ζώο, τα μάτια να γυαλίζουν τόσο πολύ. Ίσως μια κατά. Κάποιο ζώο, ξέρω εγώ, εντάξει, αλλά τόσο μεγάλα μάτια, τόσο μεγάλο. Ναι, κοίτα, ήταν μεγάλα για γάτα, αλλά εντάξει, προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε τώρα. Δηλαδή, γάτα, σκύλο, ξέρω, θα μου πει δεν γυαλίζουν το σκύλο.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο το θέμα. Ίσως το δούμε καλύτερα στο PC. Εγώ ήδη είμαι πολύ περίεργα. Λέω να πάμε και στο τελευταίο μέρος. Ναι, που είναι στις σκάλες. Πρέπει να πάμε στις σκάλες οπωσδήποτε. Λοιπόν. Αντώνη, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν ευθύνονται ηλεκτρομαγνητικά, δεν ξέρω αν ευθύνεται το παραφυσικό, δεν ξέρω αν ευθύνεται η βαριά ατμόσφαιρα που υπάρχει, η ιστορία αυτού του μέρους. Όλα αυτά είναι με την. Εγώ, με τη γιαγιά είναι περίεργα, με τη γυναίκα. Έχω επηρεαστεί. Οι ιστορίες που ακούσαμε και οι μαρτυρίες, όταν τις άκουσα, μου φανήκαν αρκετά υπερβολικές. Αλλά κοίτα, μπορώ να καταλάβω τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Δουλειά μας είναι να μην επηρεαζόμαστε τόσο εύκολα όμως. Λοιπόν, οπότε κάνουμε λίγη υπομονή και συνεχίζουμε. Εντάξει, μέσα στην εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία, ναι. Παραφυσικό μέσα στην εκκλησία. Τι θεωρία γιατί μπορούμε να δώσουμε τώρα εδώ. Τι είναι. Είναι δαίμονας, είναι κακοπροαίρετο πνεύμα. Μα ποιος έχει πει ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να είναι σε εκκλησία. Εννοείται ότι μπορούν. Απλά πρέπει να πούμε και εμείς στον κόσμο τι είδος δηλαδή λένε θεωρίες ότι μπορεί να είναι αυτό. Ναι, μα δαίμονας. Δύσκολο να δώσουμε μια ξεκαθαρή απάντηση. Ανήσυχο πνεύμα. Ειδικά τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη απάντηση που είμαστε μπερδεμένοι, που έχουμε δει όλα αυτά. Είμαι και λίγο τώρα. Λοιπόν, πάμε στη σκάλα και. Ήταν τόσο κοντά μας. Λοιπόν, να το δούμε. Τίποτα. Ακούστηκε πολύ καθαρά και σίγουρα το έχει γράψει δίπλα. Εδώ είναι το τελευταίο μέρος. Εδώ είναι η μαρτυρία. Εδώ ναι, είχαμε τη μαρτυρία. Λοιπόν. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εδώ. Παντού έχουμε φώτα. Η εκκλησία είναι δίπλα. Το κάστρο είναι ακριβώς από πάνω. Προτείνω, αν συμφωνείς εσύ Αντώνη, μετρητή EMF. Ναι. Και να κάτσουμε λίγο απλά με την Night Vision να μας χτυπάει. Μπας και δούμε, αισθανθούμε κάτι. Τέλεια. Πάμε, ξεκινάμε. Ωραία, πάμε να τα βγάλουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ίσως είναι και το πιο ήρεμο μέρος από ό,τι έχουμε πάει. Καμία ένδειξη. Εδώ γύρω, ναι. Καμία ένδειξη. Δεν έχουμε τίποτα. Κάναμε και πριν συνεδρία και εδώ έχουμε την βαριά τη μαρτυρία. Ναι. Είναι η μαρτυρία εδώ η πιο έντονη, ας πούμε. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Και έχουμε κάτσει αρκετή ώρα, έτσι. Έτσι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το λεγόμενο spirit box. Έχουμε δηλώσει σαν ομάδα ότι δεν το πιστεύουμε. Αλλά πρέπει να μην το δοκιμάσουμε. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Δεν στέκει η τεχνολογία, το μπορείτε να το ανατρέξετε και να το δείτε. Στην ουσία αυτό δημιουργεί white noise και ότι οι οντότητες μέσα από αυτό το πράγμα μπορούν να πάρουν ενέργεια και να μιλήσουν. Κανονικά γίνεται με αναπηδίδουσα συχνότητας, δηλαδή ένα ραδιόφωνο το οποίο περνάει τους σταθμούς γρήγορα, αλλά εμείς δεν το κάνουμε έτσι, γιατί στην ουσία... Λοιπόν, εντάξει, ναι, ακούμε διάφορα, θα συνεχίσουμε διάφορα το Spirit Box. Το Spirit Box, το οποίο όπως είπαμε κανονικά, πρέπει να είναι αναπηδίδουσα συχνότητας, αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι εννοείται όταν περνάει πολλούς σταθμούς κάποια στιγμή θα ακουστεί μια κουβέντα. Σωστά. Εμείς, ο Αντώνης Καραμαγκάς είχε την ιδέα να βάλουμε κενό white noise, χιόνια δηλαδή τα λεγόμενα,
και να δούμε αν έχουμε κάποια απάντηση. Υπάρχει τίποτα εδώ πέρα? Πόσο σπαστικό να κάνεις, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, ακούστηκε σαν ομιλία και το έχω γράψει και στη κάμερα. Αυτό έχει γραφτεί στη κάμερα. Εντάξει, δεν ξέρουμε αν είναι από σταθμό, αλλά υπήρξε μόλις τη στιγμή που είπα πόσο σπαστικό είναι να κάνεις ερωτήσεις και να περιμένεις απαντήσεις. Λοιπόν. Εκεί. Το έχουμε χαμένο, δεν υπάρχει. Ωραία. Πολύ, αυτό, το πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν. Κάτσε να το δούμε. Λοιπόν, πατάω stop. Ναι, πατώ. Θα το ακούσουμε καθαρά, θα το απομονώσουμε. Να δούμε αν πιάσαμε κάποια φράση, ρε παιδί μου, που θα μπορούσε να είναι από speaker ραδιοφώνου. Ή από τραγούδι, από τέτοια. Θα το δούμε, θα το δούμε. Πάντως, αν σαν έβριμα ήταν πολύ ωραίο. Ωραία. Αντώνη, έχει περάσει η ώρα. Ναι. Λοιπόν, πήγαμε σε όλα τα μέρη που είχαμε μαρτυρίες. Πάντα μ' άρεσε να είμαι σκεπτικός, το ξέρεις. Υπάρχουν όμως κοίτα πράγματα. Με τα σημερινά ευρήματα δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να είσαι. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα ευρήματα, να κοιμηθούμε. Να ξεκουραστούμε, να βάλουμε το υλικό να περνάει. Να βάλουμε το υλικό να περνάει σιγά σιγά, να γίνει επεξεργασία. Να μας βοηθήσει και μας. Η Moonlight με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ναι. Βρίσκουμε τι έχουμε να βρούμε. Και θα τα δώσουμε να τα παρουσιάσουμε Τέλει. Στον κόσμο. Πάμε. Πέρασαμε αρκετά βράδια ψάχνοντας σε όλο το σημείο που είχαμε τις αναφορές μήπως βρούμε μέσω της φαντασμοθυρίας κάτι το οποίο να υποστηρίζει όλα αυτά που ακούσαμε. Η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε έντονες στιγμές. Εξηγήσιμες ή όχι, πάντα το αφήνουμε προς τα εσάς. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι το μυαλό έχει τεράστια δύναμη. Η εμπειρία είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να μπορέσεις να ξεκινήσεις και να μπορείς να διακρίνεις τι είναι αληθινό, τι όχι και τι εξηγήσιμο. Τι εννοώ με αυτό? Όταν λέμε ότι το μυαλό έχει τεράστια δύναμη, ακόμα και εγώ και ο Αντώνης αλλά και τα παιδιά από τη Moonlight Comics αισθανθήκαμε το μέρος να είναι ήδη βαρύ, γιατί πολύ απλά γνωρίζαμε το τι έχουν ζήσει οι άνθρωποι που μας αφηγηθήκανε τις δικές τους πραγματικές ιστορίες. Για αυτούς είναι πραγματικές ιστορίες. Επομένως, όση εμπειρία και να έχεις, όσο τεχνολογικό εξοπλισμό να διαθέτεις και αν ξέρεις όλες τις θεωρίες, αν είσαι αρκετά λογικός για να καταλάβεις τι είναι η αλήθεια, τι το ψέμα και το τι εξηγείται. Πάντα, όταν θα πηγαίνεις σε ένα μέρος το οποίο θεωρείται στοιχειωμένο, είσαι και εσύ ήδη επηρεασμένος από το όλο το σκηνικό. Το πρώτο που παρατηρήσαμε είναι ότι όλο το μέρος είναι γεμάτο από ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Κάποιοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα πεδία. Επομένως, λέει η επιστήμη ότι προκαλούν από το να βλέπεις πράγματα που δεν υπάρχουν μέχρι και η σχιζοφρένεια. Είναι μια εξήγηση για το τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Μια λογική εξήγηση είναι σίγουρα. Το δεύτερο όμως που μας έκανε εντύπωση είναι ότι κάποια στιγμή προσπαθούμε να μπούμε μέσα σε μια εκκλησία που ήταν η αναφορά από κάποιους από τους μάρτυρές μας και ακριβώς μόλις μπαίνουμε στο πολύ στα 10 βήματα κοιτώντας δεξιά και την ώρα που αλλάζαμε την κάμερα έπρεπε να έρθει ο σκηνοθέτης ο Φώτης Πάσος μπροστά, βλέπω στα δεξιά μου με night vision, πάντα παιδιά, έχει μεγάλη σημασία, βλέπω δύο μάτια να με κοιτάνε.
ειλικρινά ταράχτηκα. Και είναι από τις λίγες φορές που έχω ταραχτεί σε σημείο, όπως είδατε, να τρέχω. Κλείνοντας εκείνη τη στιγμή, ο Φώτης γυρνά και μου λέει: έλα να δεις τι ήτανε. Όπως είδατε, μιλάμε για δύο μεγάλα μάτια, τα οποία έχει σημασία. Τα χτυπήσαμε με υπέρυθρες. Δηλαδή, δεν είναι η κάμερα ή το φλας ή κάποιο φως από τον εξοπλισμό που διαθέτουμε, ώστε να γυάλισε κάτι και να το γράψαμε. Γιατί γράφαμε με υπέρυθρες. Η εξήγηση είναι λίγο πιο απλή. Κάποιο ζώο, σίγουρα. Αλλά εμείς δεν το είδαμε, αν ήταν κάποιο ζώο. Στην επεξεργασία που κάναμε, αφαιρέσαμε χρώματα, white noise, βάλαμε μάσκες και μήπως αναγνωρίσουμε τι είναι, κουκουβάγια, σκυλί, γάτα. Δεν μπορέσαμε να το διακρίνουμε. Επομένως, τα αφήνουμε σε εσάς. Δικιά σας η κρίση. Τα στοιχεία που συλλέξαμε και από το recorder EVP και από τα διάφορα πειράματα που κάναμε με το Spirit Box, όλα ήταν εξηγήσιμα. Καταρχήν, δεν είχαμε τίποτα σαν electronic voice φαινόμενα. Αν και ακούγαμε πράγματα, αυτά δεν καταφέραν να γραφτούν ούτε στις κάμερες, ούτε στους ειδικούς κατεγραφείς. Υπάρχει κάποια στιγμή ένας ήχος που ακούγεται στο Spirit Box. Σας το δείξαμε. Μετά από επεξεργασία καταλάβαμε ότι πρόκειται για έναν αριθμό. Επομένως, κατά 99% πρόκειται εκείνη τη στιγμή κάποιος σταθμός να έπαιζε το σπότ του και να είπε «Βρίσκεστε στον τάδε σταθμό». Άρα, και αυτό γίνεται απολύτως εξηγήσιμο. Από την εμπειρία που έχουμε, τα φαντάσματα, εάν υπάρχουν, δεν μπορούν να μας κάνουν κακό. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Αν υπάρχει πνευματικός κόσμος, αυτός που μπορεί να σε πειράξει και να επέμβει στη ζωή σου είναι οι δαίμονες, τα στοιχιά ή αν θέλετε ακόμα και η δύναμη του μυαλού. Ένα είναι σίγουρο. Όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα γεννιούνται ερωτήματα και όσο δεν παίρνουν απαντήσεις, τόσο περισσότερο θα βυθιζόμαστε στο τι υπάρχει τελικά γύρω μας. Τι είναι αλήθεια, τι είναι υπερβολή, τι είναι ψέμα ή τι είναι τέχνασμα του κεφάλου μας. Αυτά ήθελα να σας πω, σας χαιρετώ και σας λέω κάτι πολύ απλό. Ό,τι λέγεται χωρίς αποδείξεις, καταρρύπνεται χωρίς αποδείξεις.